πανό και συνθήματα υποδέχθηκαν τον Υφυπουργό Υγείας, αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εργαζόμενοι του Παγνή αντιδρώντας στην κατάσταση που έχει περιέλθει η παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Ο Υφυπουργός, σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο πρόβλημα που οδήγησε για κάποιες μέρες σε κλείσιμο επί της ουσίας της κλινικής λόγω έλλειψης γιατρών, συνάντησε σήμερα τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και τη διοίκηση του Παγνή, σημειώνοντας ότι στην κλινική ως προσωρινή λύση ήρθε για ένα μήνα γιατρός από την Αθήνα, που με την νομοθεσία για τις απομακρυσμένες περιοχές θα λάβει περισσότερα χρήματα. Υπάρχει νόμος ο οποίος να προβλέπει αυτά τα κίνητρα για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές. Βεβαίως. Το Ηράκλειο δεν είναι μακρυσμένη περιοχή, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αλλά εμείς το θεωρήσαμε μακρυσμένη περιοχή. Και η γιατρός που θα έρθει εδώ θα έχει μια ιδιαίτερη αμοιβή. Υπάρχει αυτό εδώ. Υπάρχει. Το ζήτημα όμως αντιλαμβάνεστε ότι όταν προκυρήσεις δύο θέσεις μελετών μονίμων και δεν έρχεται κανείς σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά έλλειψη διαθέσεως στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Αυτή η λύση που δόθηκε, η μπαλωματική, έγινε για να κλείσει τα μάτια του κόσμου, της αγανάκτησης που υπάρχει στην ηρακλειώτικη κοινωνία και των εργαζομένων και των ασθενών. Ο κύριος Βαρτζόπουλος ανέφερε ότι το πρόβλημα της κλινικής αποτελεί ένα τμήμα του τεράστιου προβλήματος με την έλλειψη παιδοψυχιάτρων, σχολιάζοντας ότι το συντριπτικό ποσοστό τους επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα, που είναι δύσκολο σε επίπεδο αμοιβών να ανταγωνιστεί το δημόσιο. Επειδή ακριβώς αυτή υπάρχει. Υπάρχει στενότητα στον αριθμό, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, οι νέοι παιδοψυχίατροι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες του δημοσίου να προσφέρει μισθούς ανταγωνιστικούς δεν είναι μεγάλη. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που λέει ο Υπουργός δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή να μην ενισχύεται και οικονομικά ο δημόσιος τομέας. Γιατί θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι πρόσφατα από το Ταμείο Ανάκαμψης η ψυχική υγεία πήρε γύρω στα 60 με 65 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων κατευθύνεται σε ιδιωτικές. Σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της ψυχικής υγείας. Για την εξέβρεση λύσης θα επιχειρηθεί, όπως τόνισε ο κ. Βαρτζόπουλος, να χρησιμοποιηθεί και το μπλοκάκι, ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από επαφές με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παιδοψυχιάτρων αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εγώ δίνω βάση στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε, η θελκτικότητα μιας ακαδημαϊκής καριέρας είναι σημαντική. Κατά συνέπεια, μπορεί κάποιος να μην θέλει να έρθει εδώ να δουλέψει σαν επιμελητής Α, μπορεί να θέλει να έρθει εδώ να δουλέψει σαν καθηγητής παιδοψυχιατρικής, σκοπεύοντας μετά να ακολουθήσει μια άλλη καριέρα ακαδημαϊκή, ενδεχομένως και αλλού. Δεν θέλει να δώσει τέτοιους μισθούς, γιατί την ίδια ώρα χρήματα για να επιδοτεί μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις, να έχει φοροαπαλλαγές, οι εφοπλιστές μπορούν και τα βρίσκουν με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Ο κ. Βαρτζόπουλος θα επισκεφθεί δομές ψυχικής υγείας σε όλη την Κρήτη, σχολιάζοντας ότι στόχος για την τετραετία είναι να προχωρήσει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει αργήσει 30 χρόνια. Σκοπός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτή η τετραετία που φύγαμε από τον COVID και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια κανονικότητα που θα μας δώσει την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε ή να προχωρήσουμε ουσιαστικό και καινοτόμο μεταρρυθμιστικό έργο. Στο δικό μου τον τομέα σημαίνει ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια.